Μέλη της Ένωσης Νοσοκομιακών Γιατρών Θεσσαλονίκης συγκεντρώθηκαν έξω από τα γραφεία της 4ης Υγειονομικής Περιφέρειας στην Καλαμαριά προκειμένου να διαμαρτυρηθούν για τις μετακινήσεις γιατρών από νοσοκομεία και κέντρα υγείας της Θεσσαλονίκης σε δομές υγείας της περιφέρειας. Κάναμε παράσταση διαμαρτυρία στη διοίκησή της, είπε, για να της εκφράσουμε την αντίθεσή μας για αυτές τις μετακινήσεις και δεν λάβαμε κάποια δέσμευση. Ίσα-ίσα μας είπαν ότι θα συνεχίσουν σε αυτή τη λογική των μετακινήσεων. Στη λογική του κόστους ωφέλους, δηλαδή το ότι δεν κοστίζουν οι μαζικές μόνιμες προσλήψεις προσωπικού, δεν μπορούν να καλυφθούν. Χρησιμοποιούνται μάλιστα, δείχνει και με το χέρι και οι συνάδελφοι που δεν επιλέγουν να βάλουν τα χαρτιά τους σε κάποιες θέσεις που προκυρήσονται, ακριβώς επειδή ξέρουν ότι αυτές οι θέσεις προκυρήσονται είναι ελάχιστες μπροστά στα τεράστια κενά και τις ανάγκες που υπάρχουν, οπότε ξέρουν τον τεράστιο φόρτο που θα δεχτούν. Δηλαδή τα αντικίνητρα που υπάρχουν για την κάλυψή τους είναι τεράστια. Δεν είχαμε κάποια δέσμευση, αλλά θα συνεχίσουμε. Δεν μπορεί να συνεχίζεται αυτό το καθεστώς των μετακινήσεων που έχει πάρει μαζικές διαστάσεις. Τελευταία τέτοια παραδείγματα αποτελούν οι αποφάσεις μετακίνησης παιδιάτρων από το Κέντρο Υγείας Θέρμης για την κάλυψη της Παιδιατρικής Κλινικής του Νοσοκομείου Πολυγύρου με εφημερίες την καλοκαιρινή περίοδο. Όπως επίσης η μετακίνηση καρδιολόγου από το Κέντρο Υγείας Ευόσμου προς το Νοσοκομείο Έδεσας για το ίδιο διάστημα. Κατήγγειλαν τις συνεχιζόμενες μετακινήσεις γιατρών από τις δημόσιες δομές, οι οποίες πραγματοποιούνται για την κάλυψη τεράστιων κενών που υπάρχουν στα νοσοκομεία της περιφέρειας. Αλλά σίγουρα, αν σκεφτούμε ότι τα κενά που υπάρχουν ήδη στα νοσοκομεία και της Κατερίνης και του Πολυγύρου είναι μεγάλα και με τον πληθυσμό που ήδη υπάρχει, που είναι σχετικά μικρό το χειμώνα, σκεφτείτε τι γίνεται με τις τεράστιες ανάγκες, με τον υπερδιπλασιασμό, να μιλάμε και πολύ μεγαλύτερα νούμερα, με εκατομμύρια προσελεύσεις τουριστών, είτε τουριστών του εξωτερικού, είτε τουριστών από την Θεσσαλονίκη. Σκεφτείτε τις τεράστιες ανάγκες που υπάρχουν, που δεν μπορούν να καλυφθούν ούτε απλά αυτές οι τρύπες που δημιουργούνται, δεν μπορούν να καλυφθούν με τις λίγες μετακινήσεις που γίνονται γιατρών από τα νοσοκομεία της Θεσσαλονίκης, αποδυναμώνοντάς τα. Στην ανακοίνωσή της, η ΕΝΗΤ τονίζει πως αποδεικνύεται ότι αυτές οι λύσεις αποτελούν απλά μπαλώματα και οι γιατροί αντιμετωπίζονται για άλλη μια φορά ως λευκές μπλούζες. Οι υγειονομικοί καλούνται να πραγματοποιήσουν τις μετακινήσεις σε διάστημα 3 ημερών από την ενημέρωσή τους και μάλιστα εν μέσω θερινών αδειών. Αυτές οι μετακινήσεις έρχονται να προσθεθούν σε αυτές που έχει καταγγείλει η ΕΝΗΤ το προηγούμενο διάστημα. Εντατικολόγων από Ιπποκράτειο και ΑΧΕΠΑ προς την παθολογική της Δράμας, ακτινολόγων από τα νοσοκομεία της Θεσσαλονίκης προς το νοσοκομείο Πολυγύρου, αναισθησιολόγων προς νοσοκομείο Σερών και άλλα νοσοκομεία της Βόρειας Ελλάδας, παθολόγων προς τα νοσοκομεία Φλόρινας και Πτολεμαΐδας.